Γεωργία Βασιλάκη εδώ κοντά μου. Είναι η μαμά της Κατερίνας, κυρία Γεωργία. Τι να σας πω, γεια στα χέρια σας να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χάρηκα που σας γνώρισα. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά που μεγαλώνετε γενιές και γενιές, που πραγματικά δείχνετε το νοικοκυριό σας. Μαγκύρι φτιάχνετε στο σπιτικό σας και μαγκύρι θα μας δείξετε και εμάς σήμερα εδώ. Ναι. Θα μας πείτε πώς το κάνετε το μαγκύρι. Για να κάνουμε το μαγκύρι βάζουμε το αλεύρι, λίγο λαδάκι, αλατάκι και με... Και το φέρνουμε σε αυτή τη μορφή, ναι, το ζυμάρι μας. Το ζυμάρι μας και μετά το παίρνουμε και το ανοίγουμε φύλλο και γίνεται η διαδικασία. Αφού λοιπόν βάζουμε αλευράκι, λαδάκι, αλατάκι, όπως κάνουμε το ζυμαράκι μας, το αφήνουμε να ξεκουραστεί, το κυρία Γεωργία. Το αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί, ένα τεταρτάκι, μισή ώρα, όσο περιθώριο μπορούμε να έχουμε, αλλά και κατευθείαν να το φτιάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πλάθουμε λοιπόν, λεπτά-λεπτά κομμάτια θέλουμε να βγάλουμε. Ναι, ναι, θα το πλάσουμε να γίνει λεπτό, όχι πάρα πάρα πολύ λεπτό, μέτριο. Και είναι και μαλακό το ζυμάρι μας από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι, γιατί είναι πολύ ώρα η ζύμη ζυμωμένη και είναι μαλάκια. Τώρα παίρνω το μαχαίρι, το χαράζω. Στη μέση λοιπόν. Στη μέση το χαράζω και... Μετά ξεκινάει η διαδικασία του μαγκυριού. Το κόβω με λεπτές λουριδίτσες. Σε τετραγωνάκια, μικρά κομματάκια. Μικρά κομματάκια. Και αυτά τα βράζουμε μετά, κυρία Γεωργία. Ναι. Όταν τα τελειώσουμε, βράζουμε τα μισά με λίγο αλατάκι και τα υπόλοιπα τα βάζουμε στο τηγάνι και τα τσιγαρίζουμε. Και όπως είναι ζεστά από το τηγάνι, τα βάζουμε μέσα στα βραστά. Εδώ στο τσικάλι μας βλέπουμε ότι έχετε βράσει. Ναι, έχω βράσει, είναι έτοιμα. Παίρνουμε τα τσιγαριαστά, τα ρίχνουμε μέσα. Κυρία Γεωργία, και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Ναι, έτοιμοι είμαστε. Έχουμε βάλει λοιπόν τα τηγανιτά. Τηγανιτά μέσα στα βραστά. Και είναι έτοιμο το φαγητό για σερβίρισμα. Ορίστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είσαστε και πάντα με υγεία. Και χάρηκα που σας γνώρισα όλους.